Σας το υποσχέθηκα από την αρχή της εκπομπής και ναι, είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Η Ρένα Ρώση Ζαΐρ είναι εδώ μαζί μας και με δυο φιλιά για την Αμέλεια. Το βιβλίο που αγαπήθηκε και πρέπει να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια πορεία τρελών πωλήσεων. Αυτό είναι καλό για τη συγγραφέα, γιατί φαίνεται ότι αναγνωρίζετε το έργο της. Χαίρετε, κυρία μου. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήρθα εδώ με όχι μόνο δύο φιλιά, 2.000 φιλιά για την αγαπημένη μου πόλη, την Αλεξανδρούπολη. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι κοντά σας, αλλά τα μηνύματα που πάντα μου στέλνετε, έχω πάρα πολλούς φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλούς φίλες και φίλους από την Αλεξανδρούπολη. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια και ήρθα σήμερα με μια αγκαλιά για όλους εσάς. Το βιβλίο αυτή τη στιγμή είναι, μάλλον από τότε που κυκλοφόρησε, από 12 Μαΐου από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μπήκε στα ευπόλυτα, ακούω φανταστικά λόγια, αλλά περισσότερο από όλα, ξέρεις, είναι μερικοί μαμάδες και μπαμπάδες που διαβάζουν το βιβλίο και μου λένε, εκτός ότι περάσαμε ωραία, το βασικό είναι ότι μας βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι γονείς. Και όταν ακούσε ένα τέτοιο, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Η συναισθηματική ανταπόκριση των αναγνωστών μου είναι για μένα το μεγαλύτερο βραβείο της ζωής μου. Δηλαδή, εγώ ένα πράγμα θέλησα από τον Θεό όταν κατάλαβα τον κόσμο, επειδή γεννήθηκα χωρίς μάνα. Αγάπη. Έτσι. Και επειδή γράφω με αγάπη, έρχεται πλημμύρια αγάπη και με αγκαλιάζει. Έτσι και εδώ, δύο φιλιά για την Αμέλεια. Σας περιμένω σήμερα με πολύ πολύ χαρά και ανυπομονησία στις 8 η ώρα στη βιβλιοθήκη. Έχω ακούσει ότι είναι πανέμορφη η βιβλιοθήκη κτίριο, ναι. Σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Φωτεινή μου, τη Φωτεινή Τσαρλακίδου που με φώναξε κοντά σας για να συλλαβήσουμε μαζί την αγάπη, γιατί αυτό είναι ο στόχος του βιβλίου. Φωτεινή Σκαρλακίδου, βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, βεβαίως είσαι προσκεκλημένη της και η εκδήλωση θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη σε ένα εξαιρετικό κτίριο το οποίο εγκαινιάστηκε και πρόσφατα και ήδη φιλοξενεί αρκετές εκδηλώσεις παρουσίασης βιβλίων. Αλλά αυτό το βιβλίο έχει κάτι άλλο. Καταρχήν, επειδή έχω γνωρίσει πολλούς συγγραφείς. Η αλήθεια λέγεται. Έχω γνωρίσει η Φωτεινή, δηλαδή η συνεργασία μας, έχω γνωρίσει πολλούς συγγραφείς. Και όμως. Έχει κάτι άλλο. Τι άλλο. Δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο. Προσπαθώ. Μια γλυκύτητα, μια αγάπη. Δηλαδή, μάλλον η αγάπη ίδια είσαι εσύ μου. Ξέρεις τι, προσπαθώ ποτέ να μην σκοτώσω το μικρό παιδί που κρύβω μέσα μου. Αυτό είναι. Αφού και εγώ γράφω και για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι, η Ρένα των μικρών και των μεγάλων. Με λένε η Ρένα της καρδιάς μας. Γιατί αυτό προσπαθώ με κάθε μου βιβλίο να κάνω τον κόσμο να χαμογελάει, να του προσφέρω αισιοδοξία. Και μην νομίζω ότι γράφω μόνο καλά. Περνάει όλη η εποχή μας μέσα. Περνάνε όλοι χαρακτήρες, περνάνε παιδάκια με προβλήματα, οι μικροί άγγελοι που λέω, περνάνε χίλια μύρια. Αλλά το τέλος αφήνω μια ελπίδα και θέλω ο αναγνώστης μου να γελάσει, να κλάψει, να θυμώσει, γιατί όχι, να τσιρίξει, να ενθουσιαστεί, βασικά να ξυπνήσει τα συναισθήματά του. Αυτό το βιβλίο, ξέρεις, ο στόχος μου, πάντα γράφουμε στόχους. Ο στόχος είναι ένα σαν μικρούλι διαμαντάκι, μικρό-μικρό, που είναι μέσα κρυμμένο. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μάθει σε όλους τους φίλους και τις φίλες μου αναγνώστριες πως η αγάπη συλλαβίζεται, σαν την αλφάβητο. Όπως όταν έχεις ένα παιδί και λες, θα τη μάθει την αλφάβητο μόνο του, ή δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να του τη μάθεις εσύ. Έτσι ακριβώς και την αγάπη. Δηλαδή, αυτό προσπαθώ να αποδείξω. Και έχτισα μια ηρωίδα την πιο διάσημη, την πιο όμορφη, την πιο ταλαντούχα ηθοποιό που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, τη Λου Βεργίνη. Αυτή η ηθοποιός, ένα μείγμα από ηθοποιούς της Ελλάδας, τις πιο διάσημες και από ξένους. Έγινε η απόλυτη γυναίκα, είχε κάτι μάτια πανέμορφα σαν τα δικά σου, αλλά ήταν με νεξεδιά εκείνη, σαν τη Elizabeth Taylor. Έπαιξε στο Εθνικό Θέατρο, έπαιξε στην Επίδαυρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, τη λάτρεψε όλη η Ελλάδα. Αλλά αυτό το κορίτσι, επειδή δεν είχε κανένα να της μάθει την αγάπη, έγινε άνθρωπος νάρκης ως Έλενα. Και επειδή γενικά στην Ελλάδα και στους πολιτικούς και στους δημοσιογράφους και στους συγγραφείς, σε όλα τα επαγγέλματα, βλέπουμε ανθρώπους που αγαπούν μονάχα τον εαυτό τους, ήθελα να βουτήξω μέσα, να ψυχογραφήσω την ψυχή τους, να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ποδοπατεί τους άλλους ανθρώπους και να αγαπάει μόνο τον εαυτό του. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, τους βλέπουν αμέσως, σαν μαγνήτης πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους κοντά. Και στην αρχή τους ανεβάζουν ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, τους στέφουν βασιλιάδες, τους φωτίζουν με τους προβολείς, έτσι. Αλλά για λίγο, για πολύ λίγο. Και ύστερα τους πετάνε στον γκρεμό. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα από την πολύ μικρή ηλικία της ηρωίδας μου, της Λου, να καταλάβω, να νιώσω. Ήθελα να της κάνουν όλα τα χατήρια. Πίστευω ότι είναι υπέροχη, δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο. Από μικρή ηλικία, έτσι. Από μικρή, γιατί ο μπαμπάς της
ήθελε γιο. Και επειδή είχε τύψει, τη έκανε τα χατήρια, ξέρει, να ξεμπερδεύει μαζί τη. Δεν είχε κανέναν δίπλα τη. Η μαμά τη αδιαφορούσε και δεν είχε κανέναν δίπλα τη να μάθει την αγάπη. Έτσι αυτή, σιγά σιγά, τα έδωσε όλα για να γίνει διάσημη και τα κατάφερε και έγινε η πιο διάσημη, η πιο αγαπημένη, η πιο λατρεμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Όλη η Ελλάδα υποκλήθηκε στα πόδια της. Κάθε άντρας που βρέθηκε δίπλα της, ερωτεύτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Είναι το απόλυτο φιλικό. Εδώ και άντρες που διαβάζουν το βιβλίο μου την ερωτεύονται. Μου λένε στην αρχή προσπαθούμε να τη μισήσουμε, αλλά στο τέλος μας παρασύρει. Από το ταλέντο της, την ομορφιά της, την προσωπικότητά της. Κάθε παιδί όμως που γέννησε τη μίσησε. Και κάποια στιγμή γνώρισε τον έρωτα. Στα μάτια ενός σκυπουρού, ενός απλού ανθρώπου. Αλλά άφησε τον έρωτα να λιώσει σαν το παγωτό, σταλιά στη σταλιά. Και από το δεσμό αυτό γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, η Αμέλεια. Και μετά τον παράτησε τον άντρα που αγαπούσε και παντρεύτηκε ένα πλούσιο, έναν που συγενότανε μόνο και μόνο για την αναδείξη. Γιατί όπως λέω, ξέρεις, όταν γράφω, ακούω μουσική, μυρίζω, νιώθω, βουτάω στο συνέστημα. Είναι εκεί σαν να μην σκηνοθέτεις των λέξεων. Και άκουγα το τραγούδι της Marilyn Monroe που λέει «Τα διαμάντια είναι η καλύτερη φίλη της γυναίκας». Τον παντρεύεται λοιπόν. Ταυτόχρονα ερωτεύεται και κάποιον άλλο και γεννάει δύο δίδυμα. Είδες, δεν λέω ποιον είναι τα παιδιά. Και γίνεται κακό κορίτσι σε αυτό το βιβλίο. Και γεννάει δύο δίδυμα παιδάκια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ο γιος της, το μεγαλύτερο της ζωής της. Ήθελε απλά να γεννήσει ένα γιο σαν τον πατέρα της. Τα παιδιά μιμούνται. Και γεννάει το γιο της. Ο γιος όμως, την ώρα της γέννας, μολύνεται κάτι στη μήτρα και γεννιέται με εγκεφαλίτιδα. Είναι τιμωρή. Σε αυτή τη ζωή είναι η κόλαση, σε αυτή τη ζωή είναι και ο παράδεισος. Και η Αμέλεια, που έχει πάρει πολύ αγάπη από τον πατέρα της, τον Κυπουρό, που τον έχω στήσει τον ιδανικό πατέρα, χωρίς να ξέρει ο πατέρας της, κοντά σε αυτό το παιδάκι, παρόλο που είναι 3-4 χρόνια μόνο μεγαλύτερη του, στέκεται κοντά σε αυτό το παιδάκι και του συλλαβεί στην αγάπη. Ξέρεις, όταν μπορεί να κουνηθεί, να κινηθεί, είναι κοντά του, του αγκαλιάζει τρυφερά, του λέει: Θοδωρή μου, ένα φίλι στο δεξί μάγουλο, ένα φίλι στο αριστερό μάγουλο. Δυο φιλιά για την Αμέλεια. Και αυτό το σλόγγαν που γίνεται σλόγγαν αγάπη ανάμεσα στα δύο αδέλφια, το έβαλα εγώ τίτλο του βιβλίου μου. Ήμουνα σίγουρη ότι η Λου θα έχει πολύ θυμωμένη μαζί μου, που δεν έβαλε το όνομά τη, αλλά το όνομα τη κόρη τη. Και είναι ένα βιβλίο, ξέρει, έβαλα την ψυχή μου σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που περπατάει ξυπόλυτο σε άσπρες σαμουδιές, κρύβεται σε θαλασσινές σπηλιές, ρουφάει τις μυρωδιές του φεγγαριού, όπως το φεγγάρι της Ρώμης, όπως λέω, μυρίζει για σημή, γιατί μαζί με αυτή τη διάσημη, την απόλυτη στάρ, ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και γευόμαστε ταξίδια. Δεν αφήνω τους ηρωές μου στατικούς, τους πάω από εδώ, τους πάω από εκεί. Φτάνει μέχρι στον ένα εξωτικό παράδεισο για κάποιους λόγους του βιβλίου, το μοναδικό ίσως πια παράδεισο σε αυτή τη γη, τα νησιά Μπαρμπέιντος. Και τραγουδάει για δύο φιλιά και βουτάει στην αγάπη και προσπαθεί αυτό να δείξει ότι, όπως ακριβώς το δείχνει και η σημερινή εποχή, ότι γενικά έχουμε απόλυτη ανάγκη τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε απόλυτη ανάγκη να πάρουμε και να δώσουμε αγάπη. Για ένα μοναδικό λόγο ήρθαμε σε αυτή τη γη, για να πάρουμε και να δώσουμε αγάπη. Και όταν λέω «σας παρακαλώ», κοντά στα παιδιά σας να είναι, αντί να είσαστε και να τους μάθετε να αγαπάνε, το κάνω ολόκληρο βιβλίο. Γιατί ξέρεις πώς διδάσκεται η αγάπη στο παιδί? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας παιδιά. Έρχονται κοντά μας για λίγο, δεν το έχω πει εγώ, ένα σπουδαίο σπίτι το έχει πει, έρχονται κοντά μας για λίγο να γεμίσουν τρυφερότητα, να γεμίσουν αγάπη και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να γεμίσουν τους στερούγες τους και να πετάξουν ψηλά μακριά μας, να είναι ευτυχισμένα. Να γίνουν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και δεν πρέπει να ακουμπάμε στις μικρούλες, στις φτερούγες τους, δεν πρέπει να ακουμπάμε τα δικά μας όνειρα, αυτά τα όνειρα που δεν, ξέρεις, μπορέσαμε να κατορθώσουμε εμείς. Γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και κάθε παιδί, μα κάθε παιδί από τα παιδιά σας, πρέπει να το μεγαλώνετε διαφορετικά. Αλήθεια. Και το ίδιο το παιδί σου λέει πώς θα το διαπαιδαγωγήσεις. Ο χαρακτήρας του. Όλο αυτό ήρθε από σένα. Είπες κάτι στην αρχή. Ότι εγώ μεγάλωσα χωρίς μαμά. Ναι. Ευθύνεται και αυτό. Γιατί αναζητάς την αγάπη? Νομίζω ότι την αναζητάς. Ευθύνεται, είναι ο λόγος που έγινα συγγραφέας. Σου έλειψε αυτό? Πάρα πολύ. Απίστευτα. Απίστευτα. Και όμως με βοήθησε πρώτα απ' όλα να γίνω συγγραφέας. Ήμουν μικρούλα και έκλαινα τα μάτια μου. Μεγάλωσα μόνο με τον μπαμπά σου.
Μεγάλωσες μόνο με τον μπαμπά σου. Μου και αργότερα ο μπαμπάς μου παντρεύτηκε, αλλά αργότερα ήμουν πιο μεγάλη. Μέσα από αυτό, από αυτή τη σχέση με τον μπαμπά σου, έβαλες στοιχεία στην Αμέλεια που μεγάλωσε μόνο με τον μπαμπά της? Έβαλα, έβαλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο μυστητόρημα που να μην έχει κομμάτια δικά μου. Θέλοντας και εμείς. Μοιάζω πιο φυσικά με την Αμέλεια, αλλά όταν γράφω πρώτο πρόσωπο, προσπάθησα πολύ να μοιάσω και με τη Λου. Γι' αυτό μου λένε πολύ, μωρέ, προσπαθούμε πάρα πολύ να τη μισήσουμε, στο τέλος την αγαπάμε. Γιατί βγαίνει το θετικό του χαρακτήρα σου. Δεν γίνεται, πόσο. Έτσι είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά ναι, έβαλα κομμάτια. Πάντα βάζω κομμάτια στα μυθιστόρημα. Την ώρα που, εκείνη την ώρα που γράφει, δεν το καταλαβαίνει. Βγαίνει αβίαστα. Αλλά σε αυτή τη ζωή, ακόμα και το επάγγελμα που διαλέγουμε, υπάρχει λόγος. Και ο λόγος στηρίζει τα παιδικά μας χρόνια. Πόση αγάπη πήραμε. Ήταν σωστοί οι γονείς μας, μας αγαπούσαν. Και αυτοί οι καημένοι γονείς, όλο λέμε για τους γονείς, μα και οι γονείς είναι άνθρωποι. Κάνουν λάθη. Δεν μπορεί να μην κάνουν λάθη. Αλλά άμα είναι κοντά τους, άνθρωποι είμαστε. Και τα παιδιά μας που θα γίνουν γονείς θα κάνουν λάθη στα δικά τους τα παιδιά. Μάλλον είναι δυνατόν. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα σωστά εγχείρημα συνέχεια... για να ζούμε. Πώς να μην κάνεις λάθη. Πάντα λάθη θα κάνεις. Έχω γράψει ένα βιβλίο, Επάγγελμα γονέας. Πανεύκολο. Ναι, ναι, επίτηδες όμως. Mm-hmm. Δεν είναι πανεύκολο, είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι πανεύκολο, είναι εύκολο. Τέλος πάντων, επειδή είμαι μια ζωή κοντά στα παιδιά, παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή για να κάνω παιδιά. Ο άντρας μου το λέει ακόμα. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια, αλλά μου λέει: εμένα παντρεύτηκα για να κάνω παιδιά. Έκανα δύο παιδιά, έγινα νηπιαγωγός, επίτηδες με δύο παιδιά στην αγκαλιά, σπούδασα στο πανεπιστήμιο για να έχω παιδιά και στο σπίτι και στο σχολείο. Γιατί ξέρεις τι έκανα με τα Έλενα. Τώρα που. Διάβαζα αργότερα όταν μεγάλωσα και διάβαζα το λατρωμένο Καζαντζάκη, τι λέει: αν δεν έχουμε τον παράδεισό μας, τον φτιάχνουμε τα ίδια μας τα χέρια. Και εγώ, ο παράδεισός μου, επειδή η παιδική μου ηλικία ήταν πληγωμένη, ήθελα να αναβιώνω συνέχεια, ακόμα και τώρα, την παιδική μου ηλικία, έτσι είμαι εγώ ευτυχισμένη. Έφτιαξε λοιπόν τον παράδεισό μου, παιδιά στο σπίτι, παιδιά στο σχολείο. Και είμαι ενθουσιασμένη και ήμουν ενθουσιασμένη. Κάποια στιγμή, όταν ήμουν μικρούλα, το είπα και πριν, έκλεινα τα μάτια μου και έφτιαχνα μια μαμά για μένα. Που να είναι πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ όμορφη, σαν και σένα, και να με παίρνει συνέχεια αγκαλιά και να με αφήνει να τρώσω παγωτό. Θέλω να με μαλώνει ποτέ. Τι έκανα λοιπόν, αργότερα το συνειδητοποίησα. Έκανα ασκήσεις φαντασία. Αυτή η φαντασία μου λοιπόν οργιάζει από 4 χρονών έως τώρα, μην πω την ηλικία, όσο με βλέπετε. Η ηλικία μου οργιάζει. Πώς να πω, η φαντασία μου οργιάζει. Και όλα αυτά είχαν επίκεντρο που μεγάλωσα χωρίς πολλή αγκαλιά και τα πολλά φιλιά μια μαμά. Ακόμη και εκεί που γράφω, άμα έρθει να δεις, θα γελάσεις, γιατί είναι γεμάτο λούτρινα. Και κάπου διάβασα ότι τα λούτρινα, εγώ τρελαίνομαι για τα λούτρινα. Και κάπου διάβασα ότι τα λούτρινα είναι αυτός που δεν έχει πάρει πολύ αγάπη. Ξέρεις, γι' αυτό δίνουμε και στα παιδάκια. Ξέρω, μου κάνει εντύπωση γιατί είσαι η αγάπη προσωπημένη. Δηλαδή αυτό λέω τόσο ώρα. Δηλαδή αλήθεια στο λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ η αγκαλίτσα, πώς θα το πω. Δηλαδή και εγώ θέλω να σε αγκαλιάσω. Θα σε πάω στο σπίτι μου, εγώ να σε έχω παιδάκι μου. Ευχαριστώ. Ναι, δηλαδή έχετε νόση. Εγώ δίνω όσο πάγω το θέλει ο καθένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μπράβο, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάνει και αυτό που αγαπά τελικά. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Η ζωή, ξέρεις τη ζωή. Έτσι είναι. Ένα αέρα, τίποτα. Αυτό προσπαθώ να μάθω. Τους αναγνώστες φίλους μου, εγώ ποτέ δεν λέω το κοινό μου. Είναι φίλοι μου. Βάζω ήρωες κατ' της διπλανής πόρτας γιατί οι Έλληνες. Τη σημερινή εποχή είναι ήρωας. Δεν ψάχνω αλλού. Η σημερινή εποχή μου φαίνει ερεθίσματα. Η γυναίκα, ο άντρας, το αγόρι, το κορίτσι, με όλα αυτά που βιώνει και αντέχει και προσπαθώ να το βοηθήσω ποτέ να μην σκύψει το κεφάλι και να είναι χαρούμενος. Γιατί άμα έχουμε την υγειά μας, ό,τι και να μας βρει, θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί το παιδί σου, τι θα πάρει από σένα που θα δει να είσαι στεναχωρημένο, μπορεί να χάσει τη δουλειά σου, μπορεί να έχει χίλια μοίρα προβλήματα, να χρωστά παντού. Άμα έχει την υγεία σου, όλα διορθώνονται να το δείτε. Συμφωνώ απόλυτα. 8 η ώρα το βράδυ, Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, δύο φιλιά για την Αμέλεια, μια μεγάλη αγκαλιά από τη Ρένα Ρώση Ζαΐρη, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με την πολύτιμη βοήθεια της Φωτεινής Καρλακίδου, Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη στην Αλεξανδρούπολη. Να σε ευχαριστήσω. Μου το υπογράψει, χαίρεσαι. Λοιπόν. Εγώ να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανώνω το ραντεβού μας σας για αύριο στις 3 η ώρα. Μέχρι τότε φιλιά πολλά, να είστε καλά.